Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε μέσα από την καρδιά μας στη σημερινή μας συγκέντρωση απολογισμού. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Μας δίνετε μεγάλη δύναμη, κουράγιο για να συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη στις εκλογές της 19ης Μαΐου. Η πόλη μας, ο πατραϊκός λαός, καλείται σε λίγους μήνες να υπερασπιστεί μια ασυμβίβαστη πορεία του Δήμου απέναντι στους εχθρούς των συμφερόντων του. Δεν ήμασταν τα καλά παιδιά που θα υπηρετούσαν τα συμφέροντα των λίγων. Ήμασταν απέναντι σε κάθε αντιδραστική πολιτική, σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κυβερνήσεις, σε περιφερειακές αρχές, σε... ήμασταν σε άλλο μήκος κύματος, στην άλλη όχθη. Δεν διστάσαμε να πειθαρχήσουμε εν γνώση των συνεπειών όταν μας καλούσαν να συμβιβαστούμε ως προς τας υποδείξεις. Δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν ήμασταν παρατηρητές. Δεν λέγαμε ότι η υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωμάτων δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Ότι εμείς είμαστε για τα τοπικά προβλήματα και η κυβέρνηση για τα γενικά. Μπήκαμε μπροστά για τη δουλειά, για το μεροκάματο, για το σύνολο των αναγκών της πόλης μας, του πατραϊκού λαού. Τους χαλάσαμε την πιάτσα πανελλαδικά. Αποκαλύψαμε τους γενικότερους επικίνδυνους σχεδιασμούς μετατροπής της ευρύτερης περιοχής και ειδικά στον Άραξο σε βάση πυρηνικών όπλων και ως εκ τούτου να γίνουμε στόχος στην πολύ πιθανή περίπτωση όξυνσης των υπεριαλιστικών διαφορών. Δεν τρέχαμε να υποκληθούμε σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι οι αφέντες του πλανήτη και εμείς οι υποτακτικοί τους. Αντιταχθήκαμε στο φασισμό και την ανοχή απέναντί του, που και η Πάτρα έχει πληρώσει ακριβά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή η πορεία δεν ήταν μοναχική. Δεν ήταν πορεία μόνο της Δημοτικής Αρχής. Ήταν πορεία του πατραϊκού λαού, των φορέων του, των εργαζομένων του Δήμου. Αυτή η συνάντηση έδωσε εκπληκτικά αποτελέσματα. Έκανε περήφανη την πόλη μας, έλυσε ζητήματα, σημείωσε νίκες, υποχρέωσε τους κυβερνώντες, διάφορους τοπικούς υποτακτικούς σε υποχώρηση από αρχικές επιλογές. Το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον από τότε που αναλάβαμε δεν ήταν καθόλου ευνοϊκό για τα λαϊκά συμφέροντα. Πορευτήκαμε με πολύ λιγότερο προσωπικό και με πολύ λιγότερα χρήματα. Ο Δήμος είναι πλέον μια κρατική υπηρεσία που καλείται να υλοποιήσει τους γενικότερους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς. Δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση όπως λέγεται. Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις ουσιαστικές όπως για παράδειγμα να κάνουμε προσλήψεις. Τα κρατικά χρήματα που δίνονται στο Δήμο από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί κατά 62%. Δηλαδή, αν δινόντουσαν 1.000 ευρώ τότε, τώρα παίρνουμε 380. Για έργα, αν μέχρι το 2010 παίρναμε 1.000 ευρώ, τώρα παίρνουμε 200, δηλαδή μείωση 80%. Όταν αναλάβαμε το 2014, τα δάνεια του Δήμου ήταν 21,1 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι σήμερα, παρά τα δυσμενή οικονομικά δεδομένα, έχουμε εξοφλήσει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι αυτά τα χρέη δημιουργήθηκαν από προηγούμενες δημοτικές αρχές πλην αυτής του κυρίου Δημαρά. Στο καρναβάλι βρήκαμε χρέη 4 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση
προχωρά παραπέρα όμως σήμερα. Μας υποχρεώνει, μας εξαναγκάζει με νόμο να καταθέσουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος τα διαθέσιμά μας με τα οποία έχουμε προγραμματίσει να υλοποιήσουμε αναγκαία έργα για την πόλη μας. Με αυτά θα αγοράσουν ομόλογα, ρέπος, που στο μέλλον θα έχουν την τύχη που είχαν και παλαιότερα τα ομόλογα, να κουρευτούν δηλαδή και να χαθούν. Το προσωπικό του Δήμου από την 1η-1η του 2010 έως και σήμερα έχει μειωθεί κατά 30%. Έχει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό δεκαετίες και αντί αυτού έχουμε 8 μήνα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω του ΟΕΔ. Επομένως, όταν κρίνουμε αυτή τη Δημοτική Αρχή θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτά τα δεδομένα. Στην Πάτρα, σήμερα, παρά την απογείωση της επιστήμης και της τεχνικής, εμείς μοιράζουμε συσίτια, μοιράζουμε τρόφιμα, τα παιδιά μας συχνά πυκνά ακούμε ότι λιποθυμούν και βλέπουμε στα σχολεία, στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης έχουν ενταχθεί 15.000, ο ΑΕΔΙΣ δηλώνει ότι έχουμε 35.000 ανέργους, γεμίσαμε την ξενιτιά με τα παιδιά μας. Όσοι δουλεύουν παίρνουν μισθούς που πλησιάζουν την πείνα. Οι φόροι, τα χαράτσια που έχουν φορτωθεί στις πλάτες του λαού είναι ασήκωτα. Χιλιάδες οικογένειες ζουν τον εκβιασμό να δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για να σώσουν το σπίτι τους, ενώ υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης για επιτάχυση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Εκατοντάδες σπίτια βρίσκονται στο σκοτάδι. Χιλιάδες άλλα απειλούνται να πάθουν τα ίδια. Χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν ή δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο που έχει γίνει είδος πολυτελείας. Είναι χρήσιμο να αναζητήσουμε την αιτία, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που κυριαρχεί σήμερα βρίσκεται σε παρακμή στη χώρα μας και παγκοσμίως. Γίνεται απίστευτη συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, με αποτέλεσμα φτώχεια σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε δονάμωμα της κυριαρχίας των μονοπωλιακών ομίλων και των πολυεθνικών. Για τα συμφέροντά τους, η ανεργία έχει βολιάσει για τα καλά σε χιλιάδες οικογένειες. Διαλύθηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Κυριαρχεί πλέον η τετράωρη εργασία με τετράωρη αμοιβή, δηλαδή αμοιβή ελάχιστη. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επαγγελματίες καταστρέφονται ο ένας μετά τον άλλον. Σε λίγα χρόνια στην πόλη μας, αν επιτρέψουμε να συνεχίσει αυτή η πορεία, θα έχουν απόλυτη κυριαρχία τα μονοπόλια, τα πολυκαταστήματα, οι αλυσίδες επιχειρηματικών ομίλων. Ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος αξιοποιεί το εργατικό του δυναμικό για όσο χρόνο το χρειάζεται προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη του. Στους τομείς που θα μπορούσαν και πρέπει να αναπτυχθούν, εάν δεν παράγουν μεγάλα κέρδη, δεν γίνονται επενδύσεις. Εάν κερδίζουν περισσότερα σε άλλες χώρες, πηγαίνουν εκεί. Αυτό το έχουμε ζήσει στην πόλη μας τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν έκλεισαν μια σειρά εργοστάσια εξαιτίας του ενδοκλαδικού και παγκόσμιου ανταγωνισμού που τις κατέστησε ασύμφορες για τους ιδιοκτήτες τους, που τις εγκατέλειψαν, μετέφεραν τα κεφάλαιά τους αλλού, έκαναν σε άλλες χώρες τα εργοστάσια τους. Αυτό φταίει και όχι όπως λένε ορισμένοι οι αγώνες και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων της Πάτρας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα σε αυτά τα σφιχτικά πλαίσια η πόλη μας έκανε ένα σημαντικό βήμα μπροστά. Είμαστε θετικό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Πορευτήκαμε, πορευόμαστε και θα πορευτούμε μαζί. Γνωρίζουμε ότι δεν συμφωνούμε όλοι σε όλα. Όμως έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Μαζί προβληματιζόμαστε για τις αιτίες που δεν επιτρέπουν να είναι λυμένα τα βασικά προβλήματα του πατραϊκού λαού. Θα βρούμε τι φταίει. Θα βρούμε και το φάρμακο που θα γιατρέψει τις πληγές που δημιουργεί η κυριαρχία των λίγων.
Γνωρίζετε ότι η πολιτική μου τοποθέτηση, όπως και πολλών άλλων αγωνιστών της Δημοτικής Αρχής, ενίσχυσε τον κοινό μας αγώνα, δεν τον αδυνάτησε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόμμα στο οποίο ανήκω, αυτό που μας ζήτησε όταν αναλάβαμε, ήταν να είμαστε κερί αναμένο δίπλα σε αυτούς που οικοδομούν την πόλη μας, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους που καταστρέφονται από τα μονοπόλια και τις πολυεθνικές. Να μην βάλουμε το δάχτυλο στο μέλι της εξουσίας και των οικονομικών συμφερόντων. Να μην καβαλήσουμε το καλάμι. Αυτά τα χρόνια, σαν Δημοτική Αρχή, δεν ξεχωρίσαμε τους εργαζόμενους του Δήμου σε δικούς μας και δικούς τους. Δεν ρωτήσαμε κανέναν πού ανήκει. Προσπαθήσαμε να ενώσουμε τις καρδιές μας, το μυαλό μας, την ψυχή μας, για να αναδειχθούν οι απίστευτες ικανότητες εκατοντάδων εργαζομένων του Δήμου και να έχει έτσι ο πατραϊκός λαός ένα ισχυρό αποκούμπι. Δεν ρωτήσαμε κανένα πρόεδρο, συμβούλιο κοινότητας, διοικητικά συμβούλια φορέων, απλούς συμπολίτες, πού ανήκουν και τι πιστεύουν. Συνεργαστήκαμε, ανταλλάξαμε απόψεις, καταλήξαμε στο τι ωφελεί, παλέψαμε μαζί για να έχουμε αυτό το σπουδαίο έργο στην πόλη μας. Φίλες και φίλοι, είμαστε ανοιχτό βιβλίο. Δεν λέμε άλλα εδώ, άλλα εκεί. Πορευτήκαμε και θα πορευτούμε με την αλήθεια, τον διάλογο, την συνεργασία. Και έτσι θα συνεχίσουμε ενωμένοι. Έτσι δίνουμε απάντηση στους εκπροσώπους του συστήματος, αυτούς που βγάζουν σπυράκια όταν βλέπουν έναν περήφανο λαό, μια νεολαία, να σηκώνει το ανάστημά της και να πειθαρχεί στα κελεύματά τους, που αγωνίζεται, πορεύεται με τα πόδια στην Αθήνα, στο Ρίο, στις γειτονιές, που γίνεται παράδειγμα προς μίμηση. Τη ζωή δεν την κέρδισαν ποτέ οι προσκυνημένοι. Εμείς, όταν μιλάμε για πόλη, μιλάμε για τους ανθρώπους της, αυτούς που τη χτίζουν. Βλέπουμε τις ανάγκες τους στη ζωή, την κατοικία, την εργασία, την κοινωνία. Σαν Δημοτική Αρχή, ξεκαθαρίσαμε εξοχής τις προτεραιότητές μας. Θεωρούμε όμορφη πόλη την πόλη που δεν έχει ανέργους, φτώχεια, νεολαία με αδιέξοδα, παιδιά στην εξάρτηση. Διαλέξαμε μετερίζει. Είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους που καταστρέφονται από τους μεγάλους σκαρχαρίες του κεφαλαίου, τους αγρότες που ξεκληρίζονται. Στηρίζουμε ποικιλότροπα και καθημερινά τον αγώνα τους για επιβίωση, για μια ζωή αντίστοιχη της εποχής μας. Δεν πιστεύουμε ότι η Πάτρα θα γίνει η όαση μέσα στην έρημο του αστικού συστήματος, αλλά δώσαμε και δίνουμε ανάσες, αυτοπεποίθηση, θάρρος, ελπίδα. Δεν υποτιμάμε το παραμικρό που αφορά την καθημερινή ζωή και τα δικαιώματα του κάθε συμπολίτη μας. Βοηθούμε να σταθούν όρθιοι οι πιο αδύναμοι και να ανατρέψουμε έτσι τις αιτίες που τους οδήγησαν στο περιθώριο. Δυναμώσαμε τον αγώνα ενάντια στις πολυεθνικές, τα μονοπόλια, τις επιχειρηματικές αλυσίδες που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο στο διάβα τους. Αγωνιζόμαστε για την ενότητα του πατραϊκού λαού, να απομονώσουμε όσους φέρνουν τη διχόνοια και την απογοήτευση και ως εκ τούτου να είναι αναποτελεσματική και εύκολη λία στο κυρίαρχο σύστημα. Δεν ξεχωρίζουμε τους εργαζόμενους στον πατραϊκό λαό με βάση την πολιτική του τοποθέτηση. Ξέρουμε ότι η θέση του είναι απέναντι σε αυτούς που έχουν καθίσει στο σβέρκο του και ζουν από τον ιδρώτα του. Με κριτήριο τα παραπάνω, οργανώσαμε τις υπηρεσίες του Δήμου. Με εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους,
Ανανεώσαμε και εξυγχρονίσαμε το μηχανολογικό εξοπλισμό, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του. Επισκευάσαμε μηχανήματα που για πολλά χρόνια ήταν παροπλισμένα και προχωρήσαμε στην αγορά δεκάδων νέων μηχανημάτων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα του έργου μας. Συγκροτούμε δημοτικές υπηρεσίες ικανές να λύνουν προβλήματα της πόλης με αυτάρκεια. Βάζουμε και με αυτόν τον τρόπο εμπόδια να ιδιωτικοποιηθούν τομείς του Δήμου για το χατήρι οικονομικών συμφερόντων. Οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι μεγάλο κεφάλαιο για την πόλη μας. Θέλουν να τους απαξιώσουν, γιατί έτσι ανοίγει ο δρόμος ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών. Εμείς σταθήκαμε δίπλα τους, γι' αυτό δεν παραδώσαμε τους φακέλους για επανέλεγχο, που ήταν πρόσχημα για πωλήσεις. Δεν συμφωνούμε με την αξιολόγησή τους, γιατί και αυτό κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Είναι άδικο να μην παίρνουνε τόσο αυτοί όσο και οι άλλοι εργαζόμενοι του Δημοσίου τον 13ο-14ο μισθό που η κυβέρνηση προσπαθεί να το αποτρέψει με κάθε τρόπο και να αναγκάζονται να προσεύγουν στα δικαστήρια. Εμείς τους το καταβάλαμε και θα τους το καταβάλουμε, συνεχίζοντας τον αγώνα να πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Φίλες και φίλοι, βάλαμε στο κέντρο της προσοχής μας τις λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες των παιδιών μας. Πήραμε δεκάδες πρωτοβουλίες. Πολλές από αυτές είχαν πανελλαδικό ενδιαφέρον. Συσπήρωσαν ευρύτερες δυνάμεις στον αγώνα για το δίκαιο. Θυμίζουμε τους αγώνες μας για δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, τη μαζική πορεία από την Πάτρα στην Αθήνα, μια εβδομάδα με τα πόδια για να έρθει στο κέντρο της προσοχής πανελλαδικά το μεγάλο ζήτημα της ανεργίας, την πορεία στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, πορείες στις γειτονιές της πόλης μας, αγώνες που έδωσαν δύναμη στους ανέργους, τους εργαζόμενους, τους έκαναν περήφανους, γιατί δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τις πορείες και τους αγώνες για το παραλιακό μέτωπο που οδήγησαν και στην τελική απόδοσή του. Την μαχητική αντίδραση για να μην περάσει επιφανειακά το τρένο, αλλά να υπογειωθηθεί από το Ρίο και σε όλη τη διαδρομή του στην Πάτρα. Στο κέντρο της προσοχής μας και των αγώνων μας βρέθηκε κάθε ζήτημα που αφορούσε τα λαϊκά νοικοκυριά. Η ηλεκτρονική πληστηριασμή σπιτιών, πρωτοβουλίες για θεσμική ρύθμιση που να επιτρέπει στα δημοτικά συμβούλια να παίρνουν ευνοϊκές αποφάσεις για αυτούς που χρωστούν στους Δήμους και δεν έχουν πράγματι την ευχέρεια να ανταποκριθούν. Ο αγώνας να μην γίνει σε κανένα λαϊκό σπίτι διακοπή του ρεύματος, που έφερε και αποτελέσματα. Χάρη στις κοινοτοποιήσεις υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να ανάψει το φως στην περίοδο των γιορτών. Έδειξε τον δρόμο, τον φώτισε. Κανείς δεν δίνει τίποτα αν δεν τον στριμώξεις. Πήραμε μια σειρά μέτρα ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων, όπως τα μέτρα για ουσιαστική κατάργηση πληρωμής των παρκομέτρων, την κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς, σε όσους έχουν εισόδημα έως 25.000 ευρώ, τη μείωση των ανταποδοτικών τελών κατά 23%, επιπλέον μέτρα απαλλαγής μείωσή τους σε πολλές ομάδες, όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι πολύτεκνοι. Για το 2018 αυτό αφορούσε πάνω από 3.500 οικογένειες. Στα μέτρα αυτά εντάχθηκαν και οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Ίδια είναι και η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΠ, όπου 6.000 οικογένειες εντάχθηκαν στο μειωμένο τιμολόγιο. Βρεθήκαμε δίπλα στους ανέργους, στους άστεγους, σε αυτούς που δεν έχουν φαγητό. Επιδίωξή μας δεν ήταν να κάνουμε φιλανθρωπία, αλλά να βοηθήσουμε να σταθούν όρθιοι στη ζωή και να παλέψουν να έχουν αυτά που δικαιούνται. Ο κοινωνικός οργανισμός μαζί με την Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας έχουν σε εξέλιξη σχέδιο για να βοηθήσουν ευάλωτες ομάδες όπως η Ρωμά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα σε συνθήκες πολύπλευρης κρίσης του συστήματος, τα παιδιά μας
μαζί με τα άτομα με ειδικές ανάγκες υφίστανται ισχυρότερα τις συνέπειες. Γι' αυτό βάλαμε τις ανάγκες τους σε προτεραιότητα. Τα παιδιά μας βρήκαν έμπρακτη αγάπη. Αυξήθηκαν τα τμήματα των παιδικών σταθμών και του βρεφοκομείου. Μπήκε σε λειτουργία ο παιδικός σταθμός επί της οδού Παπαδιαδημαντοπούλου κάτω από το Φρούριο, που έγινε από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ξεκινήσαμε Αύγουστο και το Νοέμβριο ήταν έτοιμο. Τι δείχνει αυτό? Ότι έχουμε τη δύναμη, αρκεί να έχουμε ελευθερία κινήσεων. Ετοιμάζεται νέος μεγάλος παιδικός σταθμός στη Μανιακίου και Κορίνθου και την 1η του Σεπτέμβρη του 2019 θα είναι έτοιμος για να λειτουργήσει. Έγινε εκτεταμένη και μαζική αντικατάσταση παιδικών χαρών με σύγχρονα όργανα. Φιλοδοξούμε ως το τέλος της χρονιάς να ανακατασκευάσουμε το σύνολο σχεδόν των παιδικών χωρών της πόλης μας, που έγινε από τότε που φτιαχνόντουσαν παιδικές χαρές. Έγινε συνολική παρέμβαση στην Πλάς και στα Ροήτικα με τη δημιουργία 2 ημερήσιων κατασκηνώσεων σε σύγχρονες εγκαταστάσεις που πριν ήταν ερείπια. Η κατασκευή τους έγινε από τους εργαζόμενους του Δήμου και τα οκτάμινα. 1.300 παιδιά περνούν όμορφα τις διακοπές τους χωρίς οικονομική επιβάρηση των οικογενειών τους. Θα αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχα στο Υπουργείο Εργασίας για να ζητήσουμε τη θεσμοθέτησή τους και τη χρηματοδότησή τους, αναδείχθηκε ότι είμαστε η μοναδική πόλη που έχει τέτοιο προχωρημένο πρόγραμμα. Έγιναν παρεμβάσεις σε όλα σχεδόν τα σχολεία για αξιοπρεπή μαθητική ζωή. Από τις υπηρεσίες του Δήμου ανακαινίστηκε το 40% των σχολείων. Παλιά σχολεία μέσω έργων ενεργειακής αναβάθμισής τους θα ανακαινιστούν ριζικά. Η πόλη μας θα αποκτήσει 3 νέα μεγάλα σχολεία. Στα λαϊκά φροντιστήρια αλληλεγγύης προσφέρεται βοήθεια σε πάνω από 700 μαθητές από 250 εθελοντές εκπαιδευτικούς. Σταθήκαμε δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Παράλληλα με τα μέτρα ανακούφισης που πήραμε μέσω των ανταποδυτικών τελών, των τελών ίδρευσης, μπήκαν στο κέντρο της προσοχής μας οι ανάγκες τους, η προσβασιμότητα. Ο Δήμος έχει πλέον στη διάθεσή του προγραμματισμό με βάση τον οποίο θα γίνουν και οι αναπλάσεις που προγραμματίζονται, τα νέα κτίρια και μια συνολική παρέμβαση. Ολοκληρώθηκε η ανέγερση κέντρου ημερήσιας φροντίδας και στέγησης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με νοητική υστέρηση. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες μελέτες και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ παρόμοιο κέντρο για αυτιστικά παιδιά. Ο κοινωνικός οργανισμός μέσω των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης αγωνίζεται για το καλύτερο. Με τη συμβολική μας ενέργεια από τότε που αναλάβαμε, ο χορός του Δημάρχου στο Καρναβάλι να είναι αφιερωμένος στα παιδιά και τις οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στείλαμε το μήνυμα ότι μια κοινωνική συγκρότηση κρίνεται από τη στάση της σε αυτούς που έχουν ιδιαίτερη δυσκολία. Αγωνιζόμαστε μαζί με το κίνημά τους να έχουν όλα όσα δικαιούνται. Δώσαμε μεγάλη σημασία στον πολιτισμό, στην αισθητική, την καλλιτεχνική, τη θεατρική αγωγή των συμπολιτών μας. Γιατί με την τέχνη ο άνθρωπος γνωρίζει με ευχάριστο τρόπο τον κόσμο και εσύ συνειδητά μπορεί να τον αλλάξει, να κάνει καλύτερη τη ζωή του και την κοινωνία. Η τέχνη είναι μια μορφή εργασίας που διαμορφώνει τον άνθρωπο δημιουργό. Γι' αυτό είχαμε ένα διαφορετικό προσανατολισμό. Να απολαύσει και ο απλός κόσμος της γειτονιάς και της εργασίας το θέατρο, τη μουσική,
το χορό, τη διασκέδαση. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες με τις κρατικές περικοπές, οι παραγωγές του ΔΥΠΕΘΕ ήταν παραστάσεις που λίγα θέατρα μπορούν να δημιουργήσουν. Έφτασαν με χαμηλό εισιτήριο σε κάθε πολίτη από κάθε γειτονιά της πόλης μας, μπήκε στο θέατρο λαός, πήρε αισιοδοξία και δύναμη. Νέες δομές πολιτισμού δημιουργήθηκαν στον πολιτισμό και το ΔΥΠΕΘΕ, που απλώνουν την τέχνη σε όλη την έκταση του Δήμου. Νέα μουσικά, χορευτικά και εικαστικά τμήματα στα διαμερίσματα. Πολιτική εισιτηρίων που επιτρέπει σε όλους να μπαίνουν στα θέατρα και στις εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ στις γειτονιές, ο κινητός κινηματογράφος, το βήμα νέων καλλιτεχνών, το άρμα θέσπιδος άπλωσαν τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά για να χαρεί, όπως είπα και προηγουμένως, ο κόσμος να πάρει δύναμη. Το καρναβάλι που ήταν πνιγμένο στα κρέη και κινδύνευε, στήθηκε στα πόδια του, ξεχρέωσε σε αυτές τις ηθίκες χρέη των καλών εποχών, ανοίχτηκε περισσότερο στον κόσμο με καρναβουλουπόλης, συμμετοχή σχολείων και συλλόγων. Σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του καρναβαλικού συνεργείου, με τα πληρώματα, το σύνολο της πόλης, το καρναβάλι προχωρά. Η πόλη μας καταφέρνει, παρά τον διπλασιασμό της την τελευταία εβδομάδα που γίνεται, να λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Πορευτήκαμε και στον αθλητισμό με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αποδώσαμε στο λαό υλικοτεχνικές υποδομές όπως το Πομπελοποννησιακό στάδιο, το οποίο το φέραμε σε τέτοια λειτουργία που να επιλέγεται μονίμως για μεγάλες εκδηλώσεις, και τα δημοτικά γήπεδα. Δώσαμε βάρος στην ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, φιλοξενήσαμε μεγάλα εθνικά και διεθνή αθλητικά γεγονότα, ενδεικτικά να αναφέρω τα τρία συνεχόμενα πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου και η φέτινη χρονιά τέταρτη, όχι τυχαία, δεν μας αγαπάν, έχουμε το καλύτερο στάδιο, αλλά αυτό το κάναμε εμείς. Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανώμαλου δρόμου και τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα ιστιοπλοείας και τοξοβολίας. Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς, γιατί δεν με φτάνει ο χρόνος. Ενδεικτικά μόνο να επισημάνω το τελευταίο που έργο που είναι η αντικατάσταση του πλαστικού χλωοτάπητα στο δημοτικό γήπεδο Πετροτού, που θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε τα έργα στο Σαραβάλι, να πούμε αυτά που προγραμματίζουμε στα Ροήτικα. Αυτή είναι η πορεία αυτής της δημοτικής αργής. Όχι λόγια και φανφάρες. Αυτή η πορεία στον αθλητισμό έχει μακρύ δρόμο μπροστά της. Είμαστε αποφασισμένοι να τη συνεχίσουμε αγωνιστικά, διεκδικώντας ό,τι μας ανήκει, και έχουμε τη γνώση και την πείρα να το κάνουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμβάλαμε στον αγώνα των επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων μικρομεσαίων. Οι πόρτες του Δημαρχείου ήταν ανοιχτές σε όλους. Βρήκαν κατανόηση και ικανοποίηση πλήθος αιτημάτων τους. Υλοποιείται το αίτημα να υπάρχει δίκτυο ηλεκτροφωτισμού με LED σε όλο το ΒΙΟΠΑ. Έγινε επιχμελής καθαριότητα του χώρου τους. Υλοποιούμε προγράμματα ανοιχτού εμπορίου για να πάρουν ανάσα οι αυτοαπασχολούμενοι της περιοχής Κωνσταντινουπόλεως και να γίνει ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Προσπαθήσαμε να αφαιρέσουμε από το λαιμό τους τη θηλιά του συστήματος για χρέη προς το Δήμο. Στόχο μας ήταν η επιβίωσή τους, να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Μαζί τους δίνουμε τη μάχη της επιβίωσης, διεκδικώντας από την εφορία την κυβέρνηση να σταματήσουν τους πληστηριασμούς για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Καταργήσαμε το χαράτσι των παρκομέτρων στο κέντρο, όπως είπα και προηγουμένως. Το κυκλοφοριακό βελτιώνεται. Δημιουργήσαμε δωρεάν περιφερειακά πάρκε χιλίων θέσεων στην νότια πλευρά, με δωρεάν μετακίνηση του οδηγού και των επιβατών στο κέντρο. Το ίδιο κάναμε πρόσφατα και στη βόρεια πλευρά, στο σταθμό Αγίου Δινησίου, εδώ λίγο πιο κάτω, όπου έχουμε άλλες 200 θέσεις. Με τη συνεργασία και τη συμμετοχή του πατραϊκού λαού, αλλά και με ολοκλήρωση του συνόλου των βαρεβάσεων, θα έχουμε ακόμα θετικότερα αποτελέσματα. Χρειάζεται να έχουμε δημόσια, συνδυασμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύγχρονα, με μικρά δρομολόγια στο χώρο και το χρόνο, με φθηνό εισιτήριο. Αυτό το αρνείται το σύστημα. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε και εδώ τα πράγματα, να επιβάλλουμε τα αυτονόητα.
σημαντική συμβολή θα έχει ο προαστιακός που πρέπει να ξεκινά από την Κάτω Αχαγιά και να φτάνει μέχρι το Αίγιο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, πέρασε η εποχή των δίθεν οραμάτων, τα παχιά λόγια με ασήμαντο έργο. Η πόλη μας αλλάζει σελίδα στον τομέα των έργων χωρίς φανφάρες. Όλα ήσαν σε συζήτηση εδώ και 2 δεκαετίες, έχουν δρομολογηθεί προς υλοποίηση. Με λίγα χρήματα και αυτεπιστεσία των υπηρεσιών του Δήμου που έδειξαν την αξία τους, φτιάξαμε τον Νότιο Πάρκο που επισκέπτονται χιλιάδες δημότες. Ένα μεγάλο πάρκο που αξίζει να τονίσει κανείς ότι δείχνει το πώς μπορούν οι εργαζόμενοι του Δήμου χωρίς γραφειοκρατία να έχουν άρτια αποτελέσματα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το νερό που χρησιμοποιούμε στο αρδευτικό σύστημα είναι με αξιοποίηση των αρτεσιανών υδάτων του Λαδόπουλου και την κατασκευή από την ΔΕΙΑΠ δικτύου και συστήματος άντλησης. Αυτά κάνουν αυτοί που όταν μπαίνουν μπροστά οι εργαζόμενοι. Για την κατασκευή όμως του Νοτίου Πάρκου, την 1η του Απρίλη θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Κατασκευάστηκε, αγαπητές φίλες και φίλοι, το πάρκο στην πρώην εμποροπανήγυρη της παραλίας. Μια ακόμα περιοχή, παρά τους νόμους και τις γραφές, άλλαξε πρόσωπο. Ζητήσαμε και πήραμε το πλατανόδασο, στο οποίο έχουν ξεκινήσει εργασίες ανάπλασης και θα ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα. Παρότι αρνείται κυβέρνηση με τα υπερταμεία της να παραχωρήσουν το Ριγανόκαμπο για να γίνει εκεί το μεγάλο ανατολικό πάρκο, εμείς θα επέμβουμε εκ νέου και θα το κάνουμε κτήμα του πατραϊκού λαού. Όσα εμπόδια κι αν βάλουν, με τους αγώνες μας θα αναγκαστούν να μας το παραχωρήσουν. Οι λαϊκές γειτονιές και οι ανάγκες τους αποτέλεσαν πρώτη προτεραιότητα της δράσης μας σε κάθε λογής έργα. Σε όλη την Πάτρα γίνονται παρεμβάσεις σε πλατείες, δρόμους, γειτονιές. Ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια έγινε ένα εργοτάξιο με σχέδιο, οργάνωση, νοικοκύρεμα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όταν βρίσκομαι με άλλους δημάρχους, ρωτούν πώς γίνονται αυτά στην Πάτρα. Εκείνοι βλέπουνε. Κάποιοι στην Πάτρα δεν βλέπουνε. Και τους λέμε ότι, για παράδειγμα, πώς γίνεται να έρχεται το οκτάμινο και να έχουμε την άλλη μέρα εργοτάξια. Δημόσιο σύστημα είμαστε. Ποιος έχει οργανώσει πριν να έχουμε τα αναγκαία εργαλεία? Ποιος έχει σκεφτεί να έχουμε τα υλικά που πρέπει, τα χρώματα, τα πάντα? Αυτό θέλει σχέδιο. Θέλει όμως να αφιερώνεις χρόνο. Πρέπει να αγαπάς, να έχεις ψυχή για αυτή την πόλη. Αυτά δεν γίνονται να κάθεσαι στην καρέκλα. Από την προσοχή μας δεν διέφυγαν και ευαίσθητα θέματα και προχωρήσαμε σε αναβάθμιση των κημητηρίων στους δύσκολους αυτούς χώρους με διαμορφώσεις, ασφαλτοστρώσεις οδών, συντήρηση των ναών, τα πάντα. Με προσανατολισμό στα συμφέροντα του πατραϊκού λαού, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, τους φορείς τους, διεκδικήσαμε και πετύχαμε στόχους που φαινόντουσαν άπιαστοι. Με τους πολύπλευρους αγώνες υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις, χθεσινή και σημερινή, να υποχωρήσουν από τις αρχικές τους θέσεις. Αποδείχθηκε η αξία των αγώνων. Ναι, δεν ήμασταν φρόνιμοι. Γι' αυτό παραχωρήθηκε η παραλιακή ζώνη. Προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Με τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προχωρούμε και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ανάπλασης που θα υλοποιήσουμε, θα αλλάξει η εικόνα της πόλης. Η Πάτρα επιτέλους θα αποκτήσει νέα φυσιογνωμία. Θα ξαναγίνει παραλιακή πόλη. Με την υπογειοποίηση του τρένου θα αλλάξει η Πάτρα. Ήρθε η ώρα να γίνει εμπορικό τμήμα στο νέο λιμάνι, ώστε να δοθεί στο Δήμο το σύνολο του παλιού λιμανού. Βλέπουμε
ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, μεταξύ των οποίων και της Πάτρας, που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό. Ήδη το πρώτο βήμα το έκαναν. Το λιμάνι υπάγεται στο ΤΑΙΠΕΔ, στο υπερταμείο, τα κέρδη που παράγονται πηγαίνουν σε αυτούς. Δεν θα τους αφήσουμε σε ησυχία εάν δεν μας παραχωρήσουν το παλιό λιμάνι. Και μιλώ για το εμπορικό τμήμα. Όπως με δυσκολία αλλά με αγώνες το αποκτήσαμε, θα το αποκτήσουμε και αυτό. Η Μαρίνα, που την άφησαν στο κακό της χάλι, μπαίνει σε διαδικασία ανακατασκευής. Ήδη οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνουν μελέτες και να προχωρήσει το έργο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, το τρένο υπογειοποιείται από το Ρίο. Αίτημα που φάνταζε αδύνατος σε αυτούς που θέλουν να είναι τα καλά τα παιδιά του συστήματος. Πάλι με αγώνες, με πρωταγωνιστές στο λαό, με τους φορείς του, νικήσαμε. Αποδείχθηκε και εδώ ότι μόνο με αγώνες κερδίζεις. Αυτό που φάνταζε αδύνατο έγινε δυνατό. Ένα γραμμικό πάρκο 6,5 χιλιομέτρων θα γίνει πάνω από τις γραμμές, θα είναι μια καταπληκτική ζώνη ανάπλασης. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε να προχωράς από το Ρίο και να έρχεσαι στην Πάτρα και να είσαι πάνω σε αυτή τη ζώνη. Να έχει ποδηλατόδρομο, να περπατάς, να έχει πράσινο. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε να είσαι στην όθωνο Σαμαλίας, υπογειοποιημένο το τρένο, χωρίς να υπάρχουν μπροστά σας εμπόδια, ντουβάρια και όλα τα υπόλοιπα και να βλέπεις θάλασσα. Αυτή θα είναι η Πάτρα αύριο, όχι σε μακρύ χρονικό διάστημα. Η πόλη μας έχει ανάγκη από την έλευση φυσικού αερίου. Έτσι θα μπορούσε να διασφαλιστεί ταυτόχρονα εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αναβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος και μικρότερη επιβάρηση της λαϊκής κατανάλωσης. Υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό αέριο θα συνεχίσει να έχει χαμηλότερη τιμή, πράγμα καθόλου βέβαιο, αφού αποτελεί εμπόρευμα, όπως και τα άλλα καύσιμα, και ανά πάσα στιγμή οι εταιρείες μπορούν να το εξωτεύσουν στα ύψη την τιμή του. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι κυβερνώντες, αυξάνοντας τους ειδικούς φόρους για το φυσικό αέριο. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε η διαχείριση του να γίνεται από έναν ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέο ενέργειας, που θα εξασφαλίζει φθηνή πρόσβαση στην κάλυψη των εργατικών λαϊκών αναγκών, και είναι σαφές ότι θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι όροι ασφάλειας στην εγκατάσταση και διαχείριση του φυσικού αερίου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, στον εγκαταλελειμμένο για χρόνια κτίριο του Αρσακίου, αυτοί που λένε ότι ήσαν εδώ στην Πάτρα και δημιουργούσανε, ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες για διαμόρφωσή του σε νέο σύγχρονο δημαρχείο. Του χρόνου το δημαρχείο θα είναι στο Αρσάκιο. Έτσι θα έχουμε στην πόλη μας ένα εμβληματικό κτίριο που θα κάνει τις συνθήκες εργασίας και την εξυπηρέτηση των δημοτών καλύτερες. Αφετέρου θα εξοικονομήσουμε χιλιάδες ευρώ ετησίως που πήγαιναν για ενίκεια. Παράλληλα, είμαστε στη διαδικασία αγοράς κτηριακού συγκροτήματος, όπου θα συγκεντρωθούν όλες οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου και ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται στην Ξερόλακα, και έτσι θα πετύχουμε καλύτερη λειτουργία, οικονομία, ταχύτητα, εξυπηρέτηση. Ο Λαδόπουλος πήρε το δρόμο της ζωής και όχι των ερηπείων. Το διοικητήριο της περιφέρειας της αποκεντρωμένης των δημοσίων υπηρεσιών, ο χώρος εκπαίδευσης, πολιτισμού, ο παιδικός σταθμός κλπ. Παίρνουν σάρκα και οστά. Οι νότιες συνοικίες θα αφεληθούν ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά παρά τα συμφέροντα που καραδοκούσαν να αξιοποιήσουν τα κτίρια. Τους κόψαμε και εδώ το βήχα. Το φράγμα πύρου παραπύρου που πληρώθηκε από το λαό μας και που θα είχε παραδοθεί τον Αύγουστο του 2013, δηλαδή πριν 6 χρόνια,
δυστυχώς δεν είναι μέχρι σήμερα ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Το έργο αυτό αποτελεί μια σημαντική και αναγκαία υποδομή στην περιοχή μας για τη διασφάλιση ενός από τα πιο σημαντικά αγαθά, του νερού. Η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση με τα τοπικά τους στηρίγματα από τότε επιδίωκαν να φορτώσουν το κόστος λειτουργίας του φράγματος στο λαό της περιοχής μέσω φορέων διαχείρισης και άλλων βαρύγδουπων σχημάτων. Απορρίψαμε και απορρίπτουμε τα προσχέδιά τους γιατί κινούνται στην λογική της ανταπόδοσης, της μετακύλησης του κόστου λειτουργίας συντήρησης στους δημότες. Δεν θα αυξήσουμε την τιμή του νερού. Η πόλη μας απαιτεί το νερό να φτάνει στα δηληστήρια της ΔΕΙΑΠ δωρεάν, όπως γίνεται και με το νερό του Γλαύκου. Την διαχείριση πρέπει να την κάνει δημόσιος κρατικός φορέας. Ο πατραϊκός λαός πλήρωσε μέσω των φορολογικών του δηλώσεων, πληρώνει ΦΠΑ, ειδικούς φόρους για πετρέλαιο, για βενζίνη, για τσιγάρα, για ποτά, ένφια. Δεν θα ξαναπληρώσουμε. Αυτά που τα δίνουμε, δεν θα τα δίνουμε για το καλό της ψυχής τους. Στην ΔΕΙΑΠ εκτελούνται έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης με χρηματοδοτικά προγράμματα της τάξης των 61 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να χρεώνουμε μέσω των ανταποδοτικών τελών τον πατραϊκό λαό. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα αποδώσει χιλιόμετρα του παραλιακού μετόπου στον πατραϊκό λαό για ασφαλή χρήση της θάλασσας, αντικατάσταση εκατοντάδων χιλιόμετρων δικτύων ίδρυυσης, είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω ακατάλληλων υλικών όπως ο αμίαντος, για παροχή υψηλής ποιότητας νερού. Προχωρούν προς υλοποίηση έργα 40 εκατομμυρίων ευρώ, όπως το εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων και νέος σκητής του Φλόκα, η κομποστοποίηση, η ανακύκλωση, ο γενικότερος σχεδιασμός στη διαχείριση απορριμμάτων. Με χρήματα του δημοσίου προς μεγάλη λύπη των μεγάλων συμφερόντων και αυτών που ήθελα να πληρώνουμε 15 εκατομμύρια ετησίως για άχρηστα φαρανοϊκά εργοστάσια. Αυτός είναι ο πιο σύντομος και αποτελεσματικός δρόμος για να κλείσει επιτέλους ο Χιτάς στην Ξερόλακα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας κούρασα, αλλά σκεφτείτε πόση κούραση είναι να γίνουν αυτά. Και συνεχίζω λοιπόν. Είναι εγκεκριμένα και προχωρούν οι αναπλάσεις της Άνω Πόλης, της Κάτω Πόλης, της Γούβας, των Ζαρουχλεϊκών, του Έλους και της Πλάς στην Αγιά, στα Καντριάνικα, στην Αγία Εκατερίνη, εκεί που είναι οι παράγκες, ολοκληρώνονται όλη η παρέμβασή μας, ανακαινίζονται τα κτίρια του Δημοτικού Οδείου στην Πλατεία Όλγας, του Θεάτρου Απόλλων, της Βιβλιοθήκης, του Παλιού Νοσοκομείου, του Εργοστασίου Τέχνης, των Σφαγείων, των Σταφιδικών Αποθηκών, στη Λεύκα που γίνεται πλέον πολιτιστικό αθλητικό κέντρο, δημιουργείται δίκτυο ποδηλατόδρομων, πλατείες όπως τα Άνω Σεχενά, στον Άγια Αλέξη, στην Αγία Αλεξιώτισσα, στην Αγία Τριάδα, στα Ταμπάχανα και σε πολλά άλλα σημεία. Το Παπελοποννησιακό στάδιο αναβαθμίζεται. Με τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες θα έρθουμε σε επαφή με τα αθλήματα και απαιτούμε να έχουμε επιτέλους και ανάπλαση του πρώην κολυβητηρίου της Αγιάς, αλλά με κρατική χρηματοδότηση, χωρίς ΔΙΤ με τις μεγάλες εταιρείες. Η κυβέρνηση έχει μεγάλη ευθύνη για την καθυστέρηση που σημειώνεται στα σχετικά έργα. Χτυπήσαμε επανειλημμένα τον κόδωνα του κινδύνου. Όλοι οι τομείς του Δήμου έχουν εξαιρετικό έργο. Θέλω να πω, αγαπητές φίλες και φίλες, κάτι. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, κουράζεσαι να μιλάς για έργα. Αυτά είναι ένα κομμάτι των έργων. Και έρχονται κάποιοι που λένε ότι δεν βλέπουν το έργο και ξεκινούν για να πούν ότι δεν γίνεται έργο. Ξεχνούν όμως κάτι το βασικό. Αυτά τα έργα γίνονται από τους ανθρώπους της πόλης μας. Τι τους λένε δηλαδή τους εργαζόμενους? Ότι δεν εργαστήκανε? Χρειάστηκε, αγαπητές φίλες, μεγάλος κόπος για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
από όλους τους συντελεστές, τους εργαζόμενους όλων των υπηρεσιών του Δήμου, τους αξίζω συγχαρητήρια. Ατελείωτες ώρες. Δεν ισχύει εδώ αυτό που λέμε ότι αυτοί πηγαίνουν αργά-αργά. Δεν γίνονται τόσα έργα. Δεν μπορείς να πάρεις το σύνολο των έργων που διεκδικούσε η πόλη μας από το 2000, δεν είναι πλέον στα χαρτιά. Δεν είναι θα γίνουνε. Είναι στη φάση εκτέλεσης. Κάθε μήνα θα βγαίνει και καινούργιο έργο, το οποίο θα υπάρχει ανάδοχος και θα εκτελείται. Αυτό που δεν κάνανε επί 20 χρόνια, έπρεπε να έρθει η λαϊκή συσπήρωση με την ψυχή, με τη δύναμη, με τους εργαζόμενους για να το κάνει πράξη. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η πόλη μας έχει μπει ολοταχώς στο δρόμο υλοποίηση έργων 150 εκατομμυρίων ευρώ. Θα υπάρχουν δουλειές για περισσότερους εργαζόμενους. Θέλουμε όμως να είναι δουλειά με δικαιώματα, με ικανοποιητικούς μισθούς. Λείπουν όμως ακόμα και βασικές υποδομές, όπως έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Η Πάτρα χρειάζεται εκατοντάδες εκατομμύρια για να αποζημιώσουμε τις προβλεπόμενες από το σχέδιο πόλης πλατείες, να υλοποιήσουμε τα έργα της παραλιακής ζώνης, στο Ριγανόκαμπο, για νέα σύγχρονα σχολεία, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές. Τίποτα δεν ξεχνάμε. Όλα τα δικαιούμαστε και θα αγωνιστούμε μαζί και θα τα αποκτήσουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για όλα τα παραπάνω απαιτούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Το λέμε πολλές φορές αυτό, θέλω όμως να πω ορισμένα ζητήματα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Παρότι λέμε ότι κοιτάξτε να δείτε, στο Δήμο οι εργαζόμενοι μεγαλώνουν κάθε χρόνο, συνταξιοδοτούνται, αρρωσταίνουνε, μικραίνει ο αριθμός, οι ανάγκες περισσεύουνε. Για σκεφτείτε όμως τώρα τι έχουμε μπροστά μας. Σε λίγο θα λειτουργήσει το εργοστάσιο τέχνης. Μπαίνει στο δρόμο του. Τα σφαγεία επίσης θα λειτουργήσουν, γιατί σε λίγο θα ολοκληρωθούν. Το πολιτιστικό αθλητικό κέντρο στις σταφιδικές αποθήκες θα γίνει. Το παλιό νοσοκομείο θα γίνει. Η βιβλιοθήκη έχει ξεκινήσει, θα είναι έτοιμη. Πώς θα γίνει η συντήρηση στο πράσινο, η καθαριότητα, τα τεχνικά έργα, τα πάντα. Με ποιο προσωπικό? Μόνο η βιβλιοθήκη που ανακαινίζουμε, που έχει 5 άτομα προσωπικό και που οι 3 μέχρι να τελειώσουμε όλα θα έχουν πάρει σύνταξη, θα μείνουν 2. Χρειαζόμαστε όμως 25 άτομα για να λειτουργήσουμε τη βιβλιοθήκη και το παλιό νοσοκομείο. Άρα, όταν λέμε εμείς ότι χρειαζόμαστε 1.000 εργαζόμενους, αλλά 1.000 εργαζόμενοι λιγότερο άνεργοι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεωρητικό και πρέπει να το αγωνιστούμε για να το πραγματοποιήσουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα πρωτοφανή στο Δήμο πράγματα που ωφελούν το λαό, που βελτιώνουν τη ζωή στην πόλη μας για κάποιους, δεν συνιστούν ανάπτυξη. Προφανώς, γιατί δεν θα ωφεληθούν οι λίγοι τους οποίους εκπροσωπούν. Οι άλλες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να εξαφανίσουν την παραπάνω πραγματικότητα. Για αυτούς όλα τα δεινά στην πόλη μας ξεκίνησαν από τότε που έγινε δήμαρχος ο Πελετίδης. Η πόλη μας ήταν πριν παράδεισος, ο λαός ευτυχισμένος, και δυστυχώς αυτός ο κομμουνιστής έφερε την καταστροφή. Για να δούμε λοιπόν τι λένε για τη Δημοτική Αρχή ένας-ένας οι εκπρόσωποι τους. Ο κύριος Ρόρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει στη συνέντευξή του: «Δεν έχει κάνει τίποτα να φέρει προστιθέμενη αξία στην πόλη, να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης ή να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Γιατί η ανεργία δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπηθεί κάνοντας πορείες». Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κατσανιώτης, ισχυρίζεται στη συνέντευξή του: «Η Πάτρα έχει ένα δήμαρχο που καταδικάζει την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη,
που δεν επιθυμεί καμία εξωστρεφία, κανένα άνοιγμα της Πάτρας στην Ευρώπη και τον προηγμένο κόσμο. Με ποιον τρόπο θα ανοίξουν δουλειές και θέσεις εργασίας? Με πορείες προς την Αθήνα? Ο κύριος Αλεξόπουλος του ΠΑΣΟΚ ομοίως υπερθεματίζει. Η πολιτική που εφαρμόζεται τα 4,5 τελευταία χρόνια βυθίζουν την Πάτρα στην παρακμή. Η Πάτρα, η τρίτη πόλη της χώρας, με το λιμάνι της που περήφανα λέγαμε κάποτε ότι είναι πύλη της Ελλάδας, στη Δύση, κινδυνεύει να καταντήσει ένα μεγάλο χωριό. Οι θέσεις εργασίας δεν έρχονται με τις πορείες. Οι ντουντούκες έφεραν καμιά ανάπτυξη? Μη σας εκπλήσει η απόλυτη ομοιότητα των απόψεων τριών υποτίθεται διαφορετικών χώρων. Εκφράζουν με τα ίδια λόγια αυτά που τους υποδεικνύει το σύστημα. Δεν φταίνε αυτοί που κυριαρχούν. Οι κάτοχοι του πλούτου, οι ανταγωνισμοί τους, οι επιλογές τους. Δεν φταίει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν φταίει η πολιτική των κυβερνήσεων. Για αυτούς όλοι αυτοί είναι αθώοι. Ποιος φταίει? Ο Δήμαρχος. Αυτά που λένε τα παπαγαλίζουν εδώ και δεκαετίες. Αν είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε εδώ μπροστά μας και να παρουσιάζαμε όσα λένε κάθε φορά που είμαστε σε εκλογές από το 1998, δεν έχουν αλλάξει ούτε ένα γράμμα. Τα ίδια λένε και στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε. Όποιος ανατρέξει στα δεκάδες συνέδρια, ομιλίες από κυβέρνηση, περιφέρεια, μέσα μαζικής ενημέρωσης με κεντρικό θέμα την ανάπτυξη, θα δει ότι το πολιτικό προσωπικό αυτού του συστήματος από τότε προσπαθούσε να πείσει τον απογαϊτευμένο πατραϊκό λαό ότι ήρθε δήθεν η ώρα της ανάπτυξης. Και αυτό θα γίνει χωρίς αγώνες, χωρίς πορείες, με έξυπνες κινήσεις, με τους στόχους και τα οράματά τους. Μιλούσαν για μεγάλα έργα που θα έφερναν την ανάπτυξη. Αυτά ήρθανε. Έγινε η μεγάλη και η μίνι περιμετρική. Η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, το νέο λιμάνι, το βιοτεχνικό πάρκο, η Ολυμπία Οδός, η Ιωνία Οδός, πακτολός χρημάτων έρεε από τα μεσογειακά προγράμματα και τα ΕΣΠΑ των προηγούμενων χρόνων. Πάτρα Ολυμπιακή Πόλη, Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2006. Οι λίγοι πολλαπλασίασαν τον πλούτο τους και ταυτόχρονα η ζωή του πατραϊκού και του ελληνικού λαού οδηγήθηκε στα τάρταρα, στην κρίση και την απόγνωση. Οι καινοτομίες και η τεχνολογία, δεν μας λένε για την τεχνολογία που θα φέρει την ανάπτυξη, για να τη δούμε λοιπόν πώς εφαρμόζεται. Οι καινοτομίες και η τεχνολογία, αντί να μπουν στην υπηρεσία των εργαζομένων και να βελτιώσει τη ζωή τους, χρησιμοποιήθηκε σε βάρος τους. Αντί να έχουμε μείωση του εργαζόμενου χρόνου σε 35 ώρες δουλειά τη βδομάδα, με μισθούς που θα ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες, έχουμε δουλειά με ελαστικές σχέσεις και μικρές αμοιβές. Το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση προώθησαν αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, προσάρμοσαν τα όρια ηλικίας για σύνταξη με βάση το προσδόκιμο επιβίωσης και έτσι αντί να έχουμε σύνταξη στα 55 χρόνια για τις γυναίκες και στα 60 για τους άνδρες, τα πήγανε στα 67 και χρόνια και με προοπτική να το πάνε στα 71. Όμως είναι κατανοητό ότι έτσι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι θα παραμείνουν στο περιθώριο είτε ως άνεργοι είτε ως υποαπασχολούμενοι. Μας κατηγορούν ότι ως Δήμος δεν πήραμε, λέει, μέτρα να έρθουν επενδύσεις στην πόλη και να δημιουργηθεί ευνοϊκό περιβάλλον για τους επενδυτές, ενώ άλλες πόλεις πλημμύρισαν δήθεν από επενδύσεις. Μέγα ψέμα! Το κεφάλαιο πάει εκεί που θα διασφαλίσει σίγουρα και μεγάλα κέρδη, γι' αυτό και προτιμά χώρες με μικρό μεροκάματο. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όλοι αυτοί που θέλουν να διοικήσουν το Δήμο έβαλαν διαχρονικά σε εφαρμογή τις ιδέες τους και την πολιτική τους. Η πόλη μας γεύτηκε τα αποτελέσματα. Είχαν πολύ περισσότερα χρήματα, είχαν πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Τι δημιούργησαν, τι άφησαν στην πόλη μας? Τι άφησε στην πόλη μας η Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα? Χρυσάφι πήραν στα χέρια τους και το έκαναν κάρβουνο.
Φτιάχθηκε το κάμπινγκ της Αγιάς, η ανάπλαση στον Κόκκινο Μήλο, και τα άφησαν και καταστράφηκαν. Και όχι μόνο δεν πήραμε, και τα άφησαν και καταστράφηκαν, γιατί ήθελαν να τα δώσουν στους επενδυτές. Αναπλάστηκαν τα σφαγεία, και όχι μόνο δεν πήραμε ούτε ένα ενίκιο από τον επενδυτή, αλλά μας το παρέδωσε και λεηλετημένο. Έγινε το εργοστάσιο τέχνης, ένας πολυχώρος με 900 θέσεις, και δεν λειτουργήσε παραπάνω από ένα χρόνο. Τον άφησαν και λεηλατήθηκε. Για χρόνια υπάρχει σε λειτουργία ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης και δεύτερον έφτιαξαν έναν δρόμο για να είναι επισκέψιμος. Κατά τα άλλα, μας μιλούν για τουρισμό. Έπρεπε να έρθουμε εμείς για να κάνουμε τον δρόμο για να πας σήμερα στη Βούντενη, και είναι έτοιμος πλέον. Θλίβεσαι να βλέπεις τις εισόδους της πόλης με την κατάντια που έχουν οι νησίδες. Αυτές ανήκουν στην περιφέρεια. Ο κύριος Αλεξόπουλος 8 χρόνια μιλά για τον τουρισμό, αλλά δύο απλά πραγματάκια που θα άλλαζαν την εικόνα της πόλης δεν τα έκανε. Αν δεν μπορούν να κάνουν μία νησίδα, τι άραπηγε μπορούν να κάνουν στο Δήμο? Κρατώντας το Ευαγγέλιο των νόμων, έκλεισε ημέρημνα στο Πανεπιστήμιο ένας πολύτιμος χώρος για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Ο κύριος Αλεξόπουλος έβαζε τα πρόστιμα, έκλεισε την πόρτα στους δημάρχους της Αρχαΐας που τον καλούσαμε να ξεπεράσει τους νόμους και τα σγραφάς, να δει την ουσία, να δει ότι δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι λέει τώρα πάνω σε αυτά? Στεναχωρούνται, γιατί είδατε όλοι έχουν μεγάλη ανησυχία με τις πορείες. Δεν συμμετέχουν γιατί δεν έχουν αποτελεσματικότητα. Στεναχωριούνται γιατί ο λαός σηκώνει το ανάστημά του, ζητάει αυτά που δικαιούται και έχει νίκες και αποτελέσματα. Τον θέλουνε βουβό, προσκυνημένο, γιατί καταλαβαίνουν ότι αν ο λαός είναι ενωμένος, αποφασισμένος και πει μέχρι εδώ και μη παράκει, κατανοήσει ότι για τα βάσανά του υπεύθυνη είναι η οικονομική ολιγαρχία και τα πολιτικά στηρίγματα, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Τα συμφέροντα είναι κουτοπώνυρα, όχι έξυπνοι, γιατί υποτιμούν εμάς εδώ μέσα και τον πατραϊκό λαό. Φοβούνται, τρέμουν ότι θα χάσουν το ρόλο τους, ότι θα μείνουν στο περιθώριο, και κουνούν το δάχτυλο σε χιλιάδες συμπατριώτες μας, γιατί έκαναν την αμαρτία και δίνουν τη μάχη της ζωής, έχοντας δήμαρχο κομμουνιστή μια δημοτική αρχή που υποστηρίζεται από το ΚΚΕ. Οι υποψήφοι δήμαρχοι του συστήματος δηλώνουν ότι στο δεύτερο γύρο θα ενωθούν για να διώξουν τη λαϊκή συσπήρωση. Ο πατραϊκός λαός έχει το λόγο. Μπορεί από την πρώτη Κυριακή να κλείσει την πόρτα στους εχθρούς του. Αγαπητές φίλες και φίλοι, η Πάτρα με τα έργα που είναι σε εξέλιξη και προσυλλοποίηση θα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο. Είναι σαφές ότι θα ανοίξουν δουλειές για περισσότερους εργαζόμενους. Η λειτουργία των ημερήσιων κατασκηνώσεων, η δημιουργία νέων δομών του κοινωνικού οργανισμού, η επέκταση των βρεφονηπιακών σταθμών δημιούργησε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Η πόλη μας θα γίνει πιο όμορφη. Μια πόλη που αρέσει σε εμάς θα φέρει και επισκέπτες. Δεν πρέπει όμως να μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα. Η χώρα μας, η Πάτρα, έχουν όλες τις δυνατότητες να πετύχουν αυτό το στόχο. Ναι, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Έχουμε μεγάλες αναξιοποιητές παραγωγικές δυνατότητες, σημαντικές εγχώριες ενεργειακές πηγές, ορυκτό πλούτο, έμπειρο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, επιστήμονες, τους βλέπουμε στο Δήμο της Πάτρας, αγροτική παραγωγή που μπορεί να στηρίξει τη βιομηχανία σε διάφορους κλάδους. Έχει συμφέρον επομένως ο ελληνικός, ο πατραϊκός λαός να κάνει αυτός κουμάντο στην οικονομία και όχι οι κάτοχοι του πλούτου.
Αυτό έδειξαν και δείχνουν, αυτοί έδειξαν και δείχνουν τα προσόντα τους, τα γεύεται καθημερινά ο λαός. Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, στις δυνατότητές του, μπορεί να βγει νικητής. Αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα που βρεθήκαμε μαζί αυτά τα χρόνια σε έναν κοινό αγώνα. Με πολλούς ανθρώπους ενωθήκαμε για το συμφέρον του λαού της Πάτρας. Τώρα μπορεί να εκφραστεί όλος αυτός ο κόσμος μέσα από το ψηφοδέλτιό μας. Να υπερασπιστούμε αυτά που μαζί καταφέραμε και μαζί να καταφέρουμε και την επερχόμενη νίκη, και πρέπει να υπερασπιστούμε αυτή την πορεία από προβοκάτσιες και από επιθέσεις συκοφάντησης. Σε 3,5 μήνες έχουμε εκλογές. Θα πορευτούμε με την αλήθεια, τις προτάσεις μας, το έργο που έγινε. Ο πατραϊκός λαός είναι έμπειρος, μας γνωρίζει όλους, θα κρίνει και θα αποφασίσει με ποιους θέλει να πορευτεί την επόμενη περίοδο. Δεν θα ακολουθήσουμε το δρόμο της συκοφάντησης, της λάσπης, της παραποίησης, το ψέμα. Αυτό το δρόμο τον ακολουθούν όσοι δεν έχουν να πούν τίποτα, αυτοί που δεν προσέφεραν τίποτα στην πόλη μας και δεν θα προσφέρουν και δείχνουν τον πόη τους. Θα ήταν χαρά μας να είχαμε αντιπάλους με πολιτικό λόγο και με άποψη. Μια αντιπαράθεση με επιχειρήματα, με κριτική είναι επιθυμητή, ανεβάζει το επίπεδο, σέβεται τον πατραϊκό λαό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν και αυτά πολιτικό προσανατολισμό, που πιθανό να είναι αντίθετος με το δικό μας. Αλλά αν θέλουν να ενημερώσουν τους αναγνώστες τους αντικειμενικά, τουλάχιστον να μην αλλοιώνουν τις θέσεις μας, αν βρουν χρόνο να προβληθούν. Η σημερινή μεγάλη συγκέντρωσή μας είναι η αρχή. Χιλιάδες συμπολίτες συμπορεύονται και θα συμπορευτούν μαζί μας για να πάμε την πόλη μας ένα βήμα πιο μπροστά. Χωρίς να ξεχωρίζουμε πρόσωπα, από σήμερα δημοσιοποιούμε συναγωνιστές και συναγωνίστριες που θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Μαζί μας θα είναι ο Γιάννης ο Δημογιάννης, φιλόλογος, μεταπτυχιακός στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η Σταυρούλα Ιζαρνάβαλου, νηπιαγωγός, υπεύθυνη του παιδικού τμήματος του χορευτικού του Δήμου Πατρέων. Ο Κώστας ο Καραγκούνης, πρώην εργαζόμενος και συνδικαλιστής της Πειραϊκής Πατραϊκής, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής των Ποδοσφαιρικών Γηπέδων του Δήμου Πατρέων. Ο Βαγγέλης ο Κατσακούλης, γιατρός, περιφερειακός σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο Σωτήρης ο Κόρας, ανώτερος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας εν αποστρατεία, πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πταθοπύργου. Η Ήρα η Κουρή, φιλόλογος, διετέλεσε αντιδήμαρχος Πατρέων, πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αρκτικού Διαμερίσματος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Οικολογικών Οργανώσεων της Ευρύτερης Περιοχής, είναι πρόεδρος του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων. Ο Μιχάλης ο Κοτσόπουλος, πρωταθλητής Ευρώπης Ανδρών το 2000, τρίτος στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Ανδρών στην Αμερική το 2002 στο Ολυμπιακό Έθλημα του Ταϊκβοντό, προπονητής στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες του Ταϊπέι το 2016 με το Δήμο Πατρέων, προπονητής του Συλλόγου Flight Club Πάτρας. Ο Γιώργος Ομαγιάκης, τελειόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, δάσκαλος στο χορευτικό του Δήμου Πατρέων, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγιάς. Ο Ανδρέας Σωμάζης, γιατρός χειρούργος επί 40 χρόνια στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και για 3 θητείες πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Πελοποννήσου, Ιωνίων, Νήσων και Στερεάς Ελλάδας. Ο Μιχάλης Σομπακόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αχαΐας. Ο Στέλιος ο Παλαρμάς, εκπαιδευτικός στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, γραμματέας συλλόγου δασκάλων και νηπιαγωγών Πάτρας. Ο Νίκος ο Παπαγεωργίου, που δραστηριοποιείται στο αντιρατσιστικό κίνημα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών στην Πάτρα. Ο Ανδρέας ο Παπανικήτας, ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πάτρας, πρόεδρος της ΔΕΙΑΠ. Ο Τάκης ο Πετρόπουλος, γυμναστής, προπονητής μπάσκετ, έπαιξε στον Απόλλωνα, την Παναχαϊκή και την ΕΑΠ και έγινε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Από τον Αύγουστο του 2018 είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων. Η Βίβιαν Ισαμούρη, δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής της παράταξης Όλοι Μαζί για την Πάτρα,
πτυχιούχος νομικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην τραπεζικός διοικητικός στέλεχος, έχει διατελέσει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, αντιδήμαρχος οικονομικών, πρόεδρος Δημοτικού Οδείου και Βρεφοκομείου. Ο Δημήτρης Σουγλέρης, εργοδηγός μηχανολόγος, εκπαιδευτής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρώην πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ρωμανού, προπονητής ποδοσφαίρου στην UEFA Β. Ο Δημήτρης Σπαρτινός, πανεπιστημιακός στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Πατρών. Ο Γρηγόρης Σιμεωνίδης, απόστρατος υπτάμενος, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνο Δήμου Πατρέων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε. Μπροστά οι ανάγκες του λαού. Ο πατραϊκός λαός θα βγει νικητής. Πορευόμαστε ενωμένοι. Δεν θα αφήσουμε κανένα να μας διασπάσει. Τα ζυζάνια που θέλουν να φέρουν τη διχόνοια δεν θα το καταφέρουν. Μαζί ενωμένοι για να έχουμε την ωραία νίκη του πατραϊκού λαού. Ο δρόμος είναι ανοιχτός να πορευτούμε.